τις αδυναμίες της κοινωνίας και της πολιτείας, όπως και την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα στα νέα παιδιά, αναδεικνύουν εκπαιδευτές οδήγησης, ειδικοί και μέλη συλλόγων για την πρόληψη ατυχημάτων και τροχαίων εγκλημάτων. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες σε ανήλικους που πιάνουν το τιμόνι πριν να αναλάβουν ευθύνες ζωής, σημειώνουν ειδικοί, οι οποίοι αναφέρονται στον κωδικό ρόλο που μπορεί να παίξει τόσο η οικογένεια όσο και η πολιτεία. Πάρα πολλά παιδιά, πριν ακόμα ξεκινήσουν τη ζωή τους, πριν ακόμα αναλάβουν ευθύνες ζωής, χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας δυστυχώς ευθυνών δικών μας, της πολιτείας και της κοινωνίας. Να δεν μπορεί ένα παιδί 16 χρονών, 15 χρονών, χωρίς να έχει καμία εμπειρία, χωρίς να έχει τίποτα, να παίρνει το μηχανάκι, το αυτοκίνητο των γονέων του και να κυκλοφορεί στον δρόμο και να μην υπάρχει καμία αντίδραση από κανένα μας. Πολλές φορές ειλικρινά κάθομαι εδώ πέρα και παρατηρώ στο χωριό μου εδώ πέρα και παρατηρώ παιδάκια 15-16 χρονών με μηχανάκια και δεν αντιδράει κανείς. Οι κοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος έρχονται στο προσκήνιο μετά το τραγικό τροχαίο με το θάνατο του 16χρονου Αντώνη από τις Λούρες, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σχεδόν ακαριέα όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε καρφώθηκε σε ελιά. Εντατικούς ελέγχους από την αστυνομία και αυστηροποίηση της νομοθεσίας με στόχο να μπει φρένο στην οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους, τονίζει ο Λευτέρης Μιχελάκης. Η τραγικότητα της κοινωνίας φαίνεται και από αυτό το συμβάν, όταν δεν μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ανθρώπινη ζωή των νέων παιδιών. Σε καμία περίπτωση δεν φταίει το παιδί αυτό. Εάν, παράδειγμα, υπήρχε στην νομοθεσία μας ότι σε περίπτωση που συλληφθεί ανήλικος να οδηγεί αυτοκίνητο ή μηχανή κλπ. Να κατάσχεται το αυτοκίνητο και το εννοώ να κατάσχεται πλήρως, όχι για μερικές μέρες, και να κινηθεί η διαδικασία για τις ευθύνες που έχει η οικογένεια και όχι μόνο η οικογένεια. Στις τεντωμένες σχέσεις γονέων και ανηλίκων, στο ζήτημα της οδήγησης, αναφέρεται ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου, Γιώργος Καραβιώτης, ο οποίος τονίζει την ανάγκη να στέλνουμε μηνύματα στα παιδιά με πνεύμα σοφίας. Οι γονείς πρέπει να μιλάνε με παιδεία και με νοθυσία στα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προσπαθούν να περάσουν μηνύματα του καλού στην ψυχή των παιδιών. Δεν μπορεί να μαλώνουν οι γονείς με τα παιδιά να θέλουν να πάρουν μηχανάκι, να οδηγούν, να κάνουν μια ταξία, να κοινωνικοποιούνται άνομα μες στην πολιτεία. Χωρίς να αυτό. Λοιπόν, και η πολιτεία πρέπει να δει κάποια πράγματα και λίγο διαφορετικά. Και να σου πω και μετά, το 85% αν μπείτε στο διαδίκτυο της νεανικής παραβατικότητας είναι τροχές παραβάσεις. Γιατί? Θα πρέπει να επενδύσουμε στον παράγοντα άνθρωπο και να εισάγουμε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τονίζει ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης. Όσο η πολιτεία δεν επενδύσει στον παράγοντα άνθρωπο, δυστυχώς θα έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Και όσο επίσης, βέβαια, θα πρέπει και ο γονιός ως γονιός να καταλάβει και την ευθύνη που έχει στο συγκεκριμένο κομμάτι και να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας όσον αφορά το ότι το παιδί μου δεν έχει δίπλωμα, οδηγεί και είμαι περήφανος γι' αυτό. Η αλλαγή κουλτούρας από την οικογένεια, ως γονείς είμαστε το παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μας και έχει μεγάλη σημασία να το δίνουμε και να το δίνουμε σωστά.